πάνω που του τελειώνει το οξυγόνο. Βλέπει στο όνειρό του ότι σώζεται και παίρνει ανάσες, ανηφορίζοντας στην επιφάνεια. Εξοπλίζεται με φλάς αναπνευστήρα και θέληση και στοχεύει να εχμαλωτήσει τη στιγμή που θα παθανατήσει το μοναδικό. Τόλμησε να ακουστείς μακριά, να χαθείς παντού. Να υπάρχεις αλλού, να γυρίζεις ξανά. Σου το πέρασες και σώσες το καλοκαίρι με τρένα υπερσυντηρικό. Να έρθουν και να αναχωρούν τυλιγμένα με πετσέτες θαλάσσης, απειλώντας ισορροπίες, ισορροπίες. Έκοψες γέφυρες που παλινδρομούσαν, έκλεισες πύρους στην άμμο, γιατί θα φύγεις και θα τελειώσει. Και το ξέρεις, γιατί θα φύγεις και θα τελειώσει. Και το ξέρεις, και το ξέρεις. Εκεί
πράξεις έχω εθισμό στη δυστυχία και μάλιστα είμαι πολύ πετυχημένη στον τομέα μου. Η ευτυχία δεν με αφορά. Δεν είμαι αντάξια της. Δεν θέλω καν να ακούω αυτή τη λέξη. Είμαι δυστυχισμένη, άρα ρεαλίστρια. Γιατί να παγιδεύομαι προσμένοντας χαρές που αποκλείεται να ζήσω. Καλύτερα απογοητευμένη. Καλύτερα έτσι. Αν κάτι με κρατάει ακόμα ζωντανή, είναι ο πόνος της δυστυχίας μου. Γιατί χωρίς αυτόν θα ήμουν ότι και εσύ. Ευτυχισμένη. Και η ιδέα αυτή με τρομοκρατεί. Όπως ο καμικάζι πριν απασφαλίσει και γίνει σκόνη. Thank you.
Βάζω τα δόντια μου και καθαρίζω οι λέξεις μου που βγαίνουν αστραφτερές κι ανάλαφρες σαν τις πικραλίδες που εναποθέ ποδηλατούσα με 25
χιλιόμετρα. Λες και μπορούσα να το προσπεράσω. Ανέπνεα εξατμίσεις μεσάνυχτα στα βουλεβάρτα και συνέχιζα το πετάλι που πήγαινα. Μακάρι να ήξερα, το θέμα ήταν να μην ξαναρωτήσω, αλλά απλά να καβαλάω και να φεύγω για οπουδήποτε. Για οπουδήποτε. Oh,
ψηφίζει κάτω από το κάστρο του Αλή Πασά στην Ανθούσα. Απλώνουν τα κλαδιά ίσα με τις φλέβες του και τις επιχρωματίζουν χρυσοπράσινες, έτσι όπως το μεσημεριάτικο φως διαπερνά τα φύλλα τους. Ανάμεσα από τα δίχτυα που αιρούνται, σαν επεισόδια σειράς ντοκιμαντέρ για το αιωνόβιο δέντρο, μια καρέ αφήγηση από τη κάμαρά του εξηγεί ότι από πολλά εφήμερα φτιάχνεται το παντοτινό. Εντός του ιερού
ένας αρουραίος και ένα φίδι κάνουν παρέα στις εικόνες και εξαφανίζονται μόλις ακούσουν κλικ και εξαφανίζονται μόλις ακούσουν κλικ. Εκείνο του καπετάνιου του Τιτανικού την στιγμή του ναυαγίου τα γράφει όλα εκεί που ξέρει και ανοίγει καινούργιο πακέτο. Διαμαντικά τους μόνο σε όσους
προσευχή του μόνο σε όσους περιλαμβάνει η προσευχή του. Δηλώσεις και διαδηλώσεις που εξτομίζει για την επίτευξη της πολυπόθητης πλανητικής ευθυγράμμισης. Σε λίγο θα κλείσει γενέλα των προθέσεων, σε λίγο οι σπόροι στις τσέπες του θα έχουν γίνει περικοκλάδες που θα στολίζουν τη φαρέτρα των ονείρων του. Ανάβει τέσσερα κεριά, υπερχρεωμένε πατέρα Χ, δεν προλαβαίνεις να ξοφλήσεις, η ζωή θα σου κατασχέσει fast track όλες τις δόσεις που όφιλες να καταθέσεις σε αναμέτρηση με το εγώ σου και μην τολμήσεις να σκεφτείς πως ήσουν άτυχος ή ότι είχες πλήρη άγνοια του τι θα επέφεραν οι υψηλές οφειλές στην ψυχή μου. Λόγια που ξοδεύτηκαν σπάταλα, χρονοδάνια με τόκους υπέροχους, απλήρωτους, ακόμα σε γονατίζουν και εσύ έχεις κηρύξει πτώχευση. Θα παραμείνεις χρεωμένος.
καταλαβαίνεις έτσι όπως είσαι. Σε τι level είμαι στη φάση αυτή. Μου μιλάς για κοσμικότητες, σου απαντώ για τα ξοκλήσια που φωτογραφίζω. Στο καθένα έχω ανάψει κερί και έχω καεί ολόκληρος. Μια προσευχή με χαλαρώνει, μάντρα το λένε αλλού. Τρέφοντας βρίσκω στην πόρτα, έχω ψηλώσει. Δεν είναι ορατή. Αν δεν νιώσεις τα κομμάτια σου να μη σου ανήκουν. Αν δεν παραδεχτείς ότι η ύπαρξή σου είναι και η ανυπαρξία σου, που την παίρνει ο ύπνος στον καναπέ πριν τελειώσει η Eurovision και το μεσημέρι ρωτάει να μάθει τον νικητή. Δεν σου ζήτησα όμως βοήθεια, δεν σου ζήτησα όμως βοήθεια. Μπορώ κι αυτά που δεν μπορείς, που δεν μπόρεσες, που ποτέ δεν θα μπορέσεις. Μπορώ κι αυτά που δεν μπορείς, που δεν μπόρεσες, που ποτέ δεν θα μπορέσεις. Για παράδειγμα να ζήσεις με αλήθειες. Για παράδειγμα να ζήσεις με αλήθειες.
σαν ικανότητά σου. Γι' αυτό σε τα πρόσεχε. Τι σαν ικανότητά σου.
αποφασίσει. Ακόμα και για το πιο απλό. Ας πούμε αν θα αφήσει αμάζευτο το κρεβάτι της ή όχι. Ανάβοντας το πρώτο πρωινό τσιγάρο της, όπως ομοιοπάς που πρώτα βάζει τα γυαλιά του. Διαφορετικά θα χτυπήσει στις αγγυλώσεις του και δεν το θέλει. Διαφορετικά θα χτυπήσει στις αγγυλώσεις του και δεν το θέλει. Ορτένομαι οράματα
έχεις φουλαρισμένο το αμάξι σου. Να προτιμάς το καλύτερο. Γιατί το φθηνότερο κοστίζει ακριβότερα, μου είπαν δύο καλλιτέχνες. Η Γκέλη και ο Κώστας. Που έχουν ζήσει περισσότερο και περισσότερα και έχουν ζήσει κυριολεκτικά πάνω από μια ζωή ο καθένας τους. Στα αγκίστρι του